άνθρωποι που έχουν διασωθεί είναι γύρω στους 100. 104. Αυτοί τώρα είναι σε συνθήκες κράτησης κανονικά, πόσους έχετε? Όχι, όχι. Φιλοξενούνται με την ευθύνη εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τους έχουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται. Όσοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο έχουν πάει. Περιοδικά πήγαν κάποιοι οι οποίοι είχαν υποθερμία ή οτιδήποτε. Περίπου 26 άτομα, αυτή τη στιγμή παραμένουν 24. Χωρίς να έχουν κάτι σοβαρό, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Παραμένουν εδώ με καλές συνθήκες, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία και από το λιμενικό και από την ελληνική αστυνομία. Και στη συνέχεια έχουμε επικοινωνήσει με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να διακομιστούν σε κάποιο κέντρο. Οι άνθρωποι θα καταθέσουν μαρτυρία τους στις αρχές. Ναι, ναι. Έχει γίνει δικαστική υπόθεση. Υπάρχει η εισαγγελία. Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου χρέωσε την υπόθεση, ναι, την έρευνα, ναι, στην εποπτεία του εισαγγελέως του Αριού Πάγου. Άρα αυτοί δεν βρίσκονται υπό καθεστώς διοικητικής κράτησης αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι που είναι στην αποθήκη. Όταν διαβαστεί η προανάκριση στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Επειδή η προανάκριση είναι ποινικό, λέω σε επίπεδο κράτηση για διοικητικού λόγου. Απέχουν σε τέτοιε πράγματα, διαβάζεται κατηγορία. Αν προκύπτει κάποιο από του διασωτέντε είναι διακινητή, αυτό θα συλληφθεί. Διαφορετικά οι υπόλοιποι απέχουν τις ποινικές διώξεις και αυτό είναι το διάβαση. Και συνεπώς θα καταθέσουν. Υπάρχουν διερμηνήσεις αυτή τη στιγμή? Ναι, ναι, υπάρχουν. Διερμηνήσεις σε ποιες γλώσσες υπάρχουν και πόσοι? Γιατί χθες που ήρθαμε, εκείνο που διαπιστώσαμε και εγώ και ένας άλλος συνάδελφος γιατρός στο νοσοκομείο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν τεράστια ανάγκη και ψυχολογική να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους, γιατί δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επικοινωνίας. Ένας ελάχιστα στην αποθήκη αγγλικά γνώριζε και επίσης οι συνθήκες δεν είναι και... Δεν θέλω να προσβάλλω τον Δήμαρχο, αλλά δεν είναι και οι συνθήκες τις οποίες ακόμα και σε μια φυλακή ευρωπαϊκού χώρου θα έπρεπε να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι θύματα, δεν είναι ότι έχουν κάνει και κάτι. Δηλαδή, δεν μπορούν να συνομιληθούν με κανέναν. Ακόμα και τουαλέτα να θέλουν να πάνε, δεν ξέρουν πώς να το ζητήσουν, δεν ξέρουν ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους με κανέναν τρόπο. Είναι οπωσδήποτε μερικοί από αυτούς σε σοκ ψυχολογικό, δεν υπάρχουν ψυχολόγοι. Οπότε πώς λέμε ότι αυτοί φιλοξενούνται μια χαρά? Δηλαδή, αν ήταν ο αδερφός μου, αν ήταν το παιδί μου, θα τον έβαζα στην αποθήκη μου με ένα στρώμα, χωρίς ρούχα, χωρίς τουαλέτα, χωρίς τη δυνατότητα να κάνει ένα μπάνιο? Ναι, είναι σκληρές οι συνθήκες και περάσαμε και σκληρότερα. Αλλά τώρα είναι όλοι και όλοι 70 άνθρωποι. Είμαι σίγουρη ότι αν μιλάγαμε στους 104, οι 25 είναι στο νοσοκομείο. Οι άλλοι, αν έβγαζε μια ανακοίνωση ο Δήμος ότι θέλω να τοποθετήσω σε σπίτια των κατοίκων που είναι, θα βρισκόταν αμέσως 70 σπίτια να τους φιλοξενήσουν. Δεν λέω ότι αυτό έπρεπε να γίνει, ξέρω ότι υπάρχουν νομικά. Καταθέσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής εκεί. Διεθνώς, από ό,τι ρώτησε εγώ και εσύ, αυτή η διαδικασία της ταυτοποίησης είναι υποχρεώσιμη. Το θέμα είναι πού θα πάνε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αν η διαδικασία ταυτοποίησης θα γίνει εδώ, στις εγκαταστάσεις αποθήκες, αν θα έχει δηλαδή συνεργεία για να λύσει τα κτηνικών αποτυπωμάτων. Στρατηγέ μου. Θα μιλήσει λίγο, είπα στον νόμο που έχει κατεβεί. Για πάμε λοιπόν, γιατί πράγματι... Εγώ μιλάω ανθρωπιστικά, δεν μιλάω πολιτικά. Κοιτάξτε, είναι αρκετά νωρίς ακόμα. Κάτω από την πίεση στην οποία βρίσκεται, τι θα κάνουμε? Τι θα πούμε διεθνώς? Είμαστε εδώ για να... Το λέω σαν γιατρός και σαν υπεύθυνο δημόσιας υγείας. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι? Υπάρχουν ειδικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα και τις νόμους. Άρα υπάρχει το πρωτόκολλο της Ιντερπόλ που αναφέρει πώς χειριζόμαστε τέτοια περιστατικά όσον αφορά την αναγνώριση των θυμάτων σε τέτοιες καταστροφές. Ένα βήμα είναι η συνέντευξη όλων των επιζώντων
για να μας δηλώσουν τυχόν αγνοωμένους και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος κατάλληλος συγγενής πρώτου βαθμού, μπορούμε να πάρουμε δείγμα βιολογικού υλικού για να το συγκρίνουμε με τους ορούς που έχουν βρεθεί ήδη και ενδεχομένως θα βρεθούν και τις επόμενες ημέρες. Ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο γίνεται εδώ και πιστεύω θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ημέρας. Και ένα δεύτερο κομμάτι, σωροί όλοι φορτώθηκαν σε ψυγείο και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, όπου εκεί θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση και εκεί θα λάβουμε δείγματα βιολογικού υλικού και θα δακτυλοσκοπηθούν όλοι οι ανεβρεθέντες, ούτως ώστε να γίνουν ταυτοποιήσεις. Είμαστε σε επικοινωνία μέσω της Ιντερπόλ και με τις υπόλοιπες χώρες, συγκεκριμένα και με την Ιταλία, σε περίπτωση που υπάρχει και κάποιο όρος που καταφτάσει εκεί, και θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να βρούμε και επικοινωνία με τις πρεσβείες, ούτως ώστε συγγενείς από τις χώρες προέλευσης των επιβενώντων που θέλουν να δηλώσουν τυχόν αγνοωμένους, να έρχονται σε επικοινωνία με την ομάδα και να μπορεί να γίνει κατά κάποιο τρόπο να συνταχθεί η τελική λίστα των αγνοωμένων, όσο μπορούμε να είμαστε ακριβείς με το πόσα άτομα επέβαιναν στο πλοίο, καθώς επίσης και οι 80 σωροί που έχουν ανεβρεθεί και όσοι ανεβρεθούν τις επόμενες ημέρες, θα προσπαθήσουμε να τις ταυτοποιήσουμε όλες για να αποδοθούν στους οικείους τους. Το ερώτημά μου δεν είναι αυτό, γιατί οι σωροί μπορεί να διατηρηθούν και για 2 και για 3 μήνες. Οι ζωντανοί φιλοδοξούμε σήμερα, εφόσον τελειώσει η αστυνομία, το λιμενικό, τη δουλειά του και η εισαγγελέα, να μεταφερθούν στη Μαλακάσα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Αυτή είναι η προσπάθεια σήμερα να τελειώσει όλη η προανακριστή διαδικασία, να ολοκληρωθεί σήμερα, έτσι ώστε τα αεροφορεία περιμένουν, έτσι ώστε... Δηλαδή εξετάζονται από εισαγγελέα εδώ. Στον χώρο γνωρίζετε και δίνουν καταθέσεις. Σε αυτό το χώρο δίνουν καταθέσεις. Όχι, έρχονται εδώ στο Λιμενάρχη. Έχουν ξεκινήσει εδώ, άρα καταθέτουν εδώ. Νομίζω ότι καταθέτουν και στο Λιμενάρχη, στο κτίριο, στο λιμάνι. Μπορώ να πω εγώ κάτι, αν μου επιτρέπετε. Η διαδικασία, να διευκολύνω λίγο την κατάσταση, γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, να συντονιστούμε λίγο. Η διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η διαδικασία υποτιθέμενης σύλληψης και υποτιθέμενης προσαγωγής στον εισαγγελέα, γιατί μπήκαν, υποτίθεται, παράνομα στη χώρα. Όλη αυτή η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία ταυτοποίησης, υποδοχής και ταυτοποίησης που γίνεται. Ναι, αλλά το ρώτησα, με συγχωρεί και το ρώτησα και απαντήθηκε ότι δεν είναι κρατούμενοι. Είναι υποθετικά κρατούμενοι, βέβαια. Δεν λαμβάνονται καταθέσεις με την έννοια της κατάθεσης. Απλώς γίνεται μια υποτιθέμενη δικογραφία από το λιμενικό, ώστε ο εισαγγελέας, λόγω του ότι ήταν ναυάγιο, να απέχει τις ποινικές διαδικασίες. Όταν θα μπούμε στη διαδικασία της υποδοχής και ταυτοποίησης, που προφανώς θα γίνει στη Μαλακάσα, τότε κάποιοι ενδεχομένως να θελήσουν να πούνε λίγα περισσότερα πράγματα από ό,τι θα πούνε. Θα συνεχίσει η διαδικασία τώρα, όπως ακριβώς το λέτε. Εάν σε περίπτωση καταθέσουν αίτημα ασύλου, τότε θα πρέπει να εξεταστούν εντελεχώς και να πούνε όλη τη διαδικασία, γιατί συνήθως στους αστυνομικούς υπάρχει ένας φόβος και δεν λένε όλοι το σύνολο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Σταυγέ. Εγώ έτσι είναι τα πράγματα. Το θέμα της εξέτασης για τη συνθήκη του ναυαγίου, αν εξετάζονται τον μάθος για τον ναυάγιο, θα εξεταστούμε σε κομμάτι αυτό. Η προσπάθεια είναι να τελειώσουμε και να μην ταλαιπωρούνται άλλο. Να τελειώσουμε εδώ, να διευκολύνουμε τη διαδικασία, γι' αυτό έχουν... Άρα οι άνθρωποι σήμερα θα φύγουν να πάνε σε μια δομή. Θα φύγουν ακόμα και τη νύχτα.